Αφόρητη ήταν η ζέστη και σήμερα στο νησί μας, με χιλιάδες πολίτες να αναζητούν στιγμές δροσιάς σε κοντινές παραλίες όπου δεν έπεφτε καρφίτσα. Κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό. Τηρούνται οι αποστάσεις? Όχι. Σαββατοκύριακο όχι. Δυστυχώς. Ίσως μας φόβησε στην αρχή λίγο, αλλά μετά όταν είδαμε ότι δεν, τα μέτρα ας πούμε, δεν παίρνονται και έτσι, συνηθίσαμε πλέον. Αυτό βλέπω. Yes, of course. Yeah, it's really nice. Ναι, είναι πολύ ωραία παραλία. Είμαι από την Αγγλία, από το Μάντσεστερ και κάνω διακοπές 5 ημέρες. Around 5 days here. Πολύ ζέστη. Να κάνουμε, βγήκαμε στην παραλία. Έχει κάνει πολλά μπάνια μέχρι τώρα? Αρκετά. Από το Ηράκλειο είστε? Όχι, είμαι Πειραιώτης. Αρκετοί μάλιστα έσπευσαν από νωρίς το πρωί προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην άμμο. Ήρθαμε πρωί, βρήκαμε θέση. Παραλία καλή, όλα καλά. Εντάξει, πρέπει να έρθεις λίγο πιο πρωί για να βρεις. I like this Agia Pelagia. Ναι, μου αρέσει η Αγία Πελαγία. Έρχομαι εδώ και 16 χρόνια με τη γυναίκα μου. Είμαστε από την Ιταλία. Λουόμενοι απόλαυσαν δροσερές στιγμές με φόντο το γαλάζιο, με την παραλία της Αγίας Πελαγίας να βουλιάσει από κόσμο, με τις αποστάσεις να μην τηρούνται σε ορισμένα σημεία. Οι τουρίστες είναι πολύ επιφυλακτικοί, επίσης και οι Έλληνες. Δηλαδή ήρθαν τώρα οι μερικοί τουρίστες εδώ και έχουν αρρεώσει πολύ οι Έλληνες. Η Αγία Πελαγία, αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα, δεν πάει καλά. Εμείς είχαμε στηριχτεί στη Ρώσικη αγορά, η Ρωσία φέτος δεν ανοίγει από όσο δείχνουν τα πράγματα, οπότε είμαστε πολύ πίσω. 10 με 15% είναι οι πληρότητες, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, και επιβάλλεται, είναι άμεση ανάγκη η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα των μικρών επιχειρηματιών. Και στο Παλαιόκαστρο αντίστοιχες ήταν οι εικόνες. Ήρθαμε στην παραλία να δροσιστούμε. Προτιμώ αυτή την παραλία γιατί λόγω της παραλίας συγκεκριμένα έχει τις προδιαγραφές που θέλω, δεν σηκώνει κύμα όταν έχει αέρα. Είναι το καλύτερο πιστεύω. Αυτή η παραλία συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Συνήθως Κυριακές βλέπετε ότι έχει πάρα πολύ, ναι. Διακοπές θα πάτε? Πήγαμε. Πού πήγατε? Πήγαμε Καλαμάτα που είναι κοπέλα από εκεί και Ζάκυνθο. Το μεσημέρι η θερμοκρασία άγγιξε τους 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, ενώ στις νότιες περιοχές του Ηρακλείου άγγιξε τους 36 βαθμούς. Καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα είναι δροσερά, χθες είχε ζέσει πολύ, καλά είναι. Πάντως τα βράδια θα είναι δροσερά, καθώς η θερμοκρασία πέφτει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στις παράκτιες και αστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου.